Αγαπητοί φίλοι και φίλες, για να κολλάψουμε κοτοπουλάκια, παίρνουμε ένα αυγά γονιμοποιημένα, όσο το δυνατόν πιο φρέσκα, σίγουρα να μην είναι πέραν των 5-6 ημερών. Τα αφήνουμε για μερικές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και μετά τα βάζουμε στην εκκολαπτική μας με τη μύτη προς τα κάτω. Την πρώτη ημέρα μπορεί να έχουμε τη θερμοκρασία γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου. Η κανονική θερμοκρασία είναι 37,7 βαθμούς Κελσίου, αλλά τις τελευταίες 3 ημέρες μπορούμε να την κατεβάσουμε στους 37,5. Τις πρώτες 17 μέρες φροντίζουμε η υγρασία να μην είναι κάτω από το 50%. Τις 3 τελευταίες ημέρες, οπότε βάζουμε τα αυγά μας πλάγιαστά, πρέπει να αυξήσουμε το νερό στην εκκολαπτική μας ώστε η υγρασία να ανέβει στο 70% έως και το 75%. Για να βοηθήσουμε έτσι τα τσόφλια να μαλακώσουν και να μπορέσουν οι νεοσύ να βγουν από το αυγό. Δεν μετακινούμε τα αυγά μας την πρώτη ημέρα, επίσης δεν τα μετακινούμε τις 3 τελευταίες ημέρες όπου τα έχουμε πλαγιαστά. Από τη δεύτερη ημέρα μέχρι και τη 17η ημέρα γυρίζουμε τα αυγά μας τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Πρέπει να τους δίνουμε τουλάχιστον μία γλύση 45 μυρών από τη μία πλευρά και μετά 45 μοίρες από την άλλη πλευρά. Τα κοτοπουλάκια αρχίζουν να εκκολάπτονται από την αρχή της 21ης ημέρας. Μέχρι το τέλος της 21ης ημέρας πρέπει να έχουν εκκολαπτεί όλα τα γονιμοποιημένα αυγά. Όταν εκκολαπτούν τα κοτοπουλάκια, τα αφήνουμε 3-4 ώρες ακόμα μέσα στην εκκολαπτική και μετά τα μεταφέρουμε σε άλλο μέρος όπου τους έχουμε μία λάμπα αναμένη αναλόγως της θερμοκρασίας. Μετά από 1-2 εβδομάδες μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε άλλο χώρο πιο μεγάλο χωρίς την ανάγκη της αναμένης λάμπας. Όταν γίνουν 1,5-2 μηνών μπορούμε να τα βάλουμε με τις υπόλοιπες κότες. Αγαπητοί φίλοι, πήραμε έναν άχρηστο φούρνο μικροκυμάτων, προσθέσαμε 4 λάμπες αυτοκινήτου, είναι 21 βατ η κάθε λάμπα. Βάλαμε και 2 ανεμιστηράκια που βγάλαμε από παλιούς πύργους υπολογιστών. Πήραμε και το τροφοδοτικό ενός πύργου, μία μπλακετούλα που αγοράσαμε από το ίντερνετ 1,5 ευρώ. Έχουμε εδώ και μία άλλη μπλακετούλα που κάνουν τα παιδιά στην τεχνολογία, στα λύκεια. Αυτή η πλακετούλα δεν είναι απαραίτητη, είναι για να ηχεί ως συναγερμός σε περίπτωση που η θερμοκρασία πέσει κάτω από το όριο στο οποίο ρυθμίσαμε ή κατά λάθος ανέβει πάνω από το όριο στο οποίο πάλι ρυθμίσαμε. Οι δύο λάμπες ελέγχονται από διακόπτες, η μία λάμπα είναι διπλή, είναι 2 στάσεις, έχει 5 βατ και 21 βατ, έτσι χρησιμοποιήσαμε 2 διακόπτες και ένας άλλος διακόπτης για την άλλη λάμπα. Οι άλλες 2 λάμπες ελέγχονται από το σύστημα εδώ, από την πλακέτα αυτήν εδώ, η οποία παίρνει σήμα από το θερμοστάτη και ανάβει και σβήνει τις λάμπες, ούτως ώστε να κρατάει τη θερμοκρασία εκεί που θέλουμε. Εδώ έχουμε και ένα μέτρητη υγρασίας, θα μας χρειαστεί. Θα χρειαστούμε και κάποια δοχεία για να έχουμε μέσα νερό, ούτως ώστε να κρατούμε την υγρασία εκεί που θέλουμε. Έχουμε κάνει επένδυση με πολυστερίνη σε κάποια σημεία και το σημαντικό είναι ότι η εκκολαπτική μας έχει τη δυνατότητα να δουλεύει αν χρειαστεί να λειτουργεί και μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με την παροχή του δικτύου αλλά και μέσω μπαταρίας των 12 βολτ. Ώστε μόλις
διακόπτεται το ρεύμα ή η συσκευή να λειτουργεί αυτόματα με μπαταρία. Εννοείται ότι θα συνδέσουμε μία μπαταρία στην παροχή με την οποία δουλεύει και όταν τη μετακινούμε. Μόλις επανέλθει η ηλεκτροδότηση, η συσκευή αυτόματα θα ηλεκτροδοτείται από το δίκτυο. Όπως βλέπετε, η εκκολαπτική μας εργάζεται και μέσα στο αυτοκίνητο μας, παίρνοντας ρεύμα από το ρευματοδότη του αναπτύρα του αυτοκίνητου μας. Είναι η πρώτη μέρα που βάλαμε τα αυγά μας. Έχω ρυθμίσει την πλακέτα να ξεκινά στους 38 και να σβήνει στους 38 και μισό. 38,5. Έτω, τώρα έσβησε. Έχουν σβήσει οι λάμπες που ελέγχονται από την πλακέτα. Ανάβουν μόνο αυτές οι οποίες ελέγχω χειροκίνητα από τους διακόπτες. Θα δω τώρα και αν η θερμοκρασία δεν πέφτει, θα σβήσω κάποιες. Αυτή τη στιγμή έχω αναμένει μόνο μία μικρή λάμπα των 5 βατ, επειδή γνωρίζω ότι με τη θερμοκρασία που έχει το περιβάλλον δεν πρόκειται να ανέβει η θερμοκρασία πάνω από το κανονικό. Όπως βλέπουμε, η θερμοκρασία πέφτει. Ήταν στους 38, έπεσε στους 37,9 και μέσα ανάβει μία μικρή λαμπούλα των 5 βατ μόνο. Τώρα μόλις πέσει η θερμοκρασία κάτω από το όριο, θα ανάψουν αυτόματα οι δύο λάμπες που ελέγχονται από την πλακέτα. Θα μπορούσα να βάλω όλες τις λάμπες να ελέγχονται από την πλακέτα. Αυτό όμως θα ταλαιπωρούσε την πλακέτα και θα έκανε τις λάμπες να αναβοσβήνουν πολύ συχνά. Διότι με πολλές λάμπες ταυτόχρονα αναμένες θα ανέβαινε γρήγορα η θερμοκρασία. Μετά με όλες βιστές θα έπεφτε πάλι γρήγορα η θερμοκρασία και αυτό θα ανάγκαζε την πλακέτα μου να αναβοσβήνει όλες τις λάμπες πάρα πολύ συχνά. Αυτό είναι το τελικό κύκλωμα της εκκολαπτικής μου. Όταν υπάρχει παροχή δικτύου, δουλεύει με το δίκτυο. Όταν έχουμε διακοπή, αυτόματα γυρίζει και δουλεύει με την μπαταρία. Δύο λάμπες ελέγχονται από την πλακέτα και οι άλλες δύο, από τις οποίες η μία είναι δύο στάσεων, ελέγχονται από διακόπτες. Ενώ όσον η εκκολαπτική μας είναι σε λειτουργία, τα ανεμιστηράκια δουλεύουν συνεχώς. Αναλόγως της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ανάβουμε ή σβήνουμε λάμπες από τους χειροκίνητους διακόπτες. Οι δύο λάμπες που ελέγχονται από την πλακέτα ανάβουν όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το επιθυμητό επίπεδο και σβήνουν όταν ανέβει στο επιθυμητό επίπεδο.